αρχαιολόγοι, παπυρολόγοι, φιλόλογοι έχουν σταλεί από ολόκληρο τον κόσμο να μελετήσουν το φαινόμενο. Το μόνο κράτος στον κόσμο που δεν έχει στείλει ούτε έναν επιστήμονα, ούτε έχει ασχοληθεί καθόλου με αυτή τη μοναδική σωζόμενη αρχαία ελληνική βιβλιοθήκη, είναι, πιο άλλο, το ελληνικό κράτος. Το χειρότερο είναι ότι στην Ελλάδα το γεγονός αυτό το αγνοούν σχεδόν οι πάντες. Πάντως, βιβλίο με αυτό το τίτλο που να ασχολείται με τους πάπυρους του Ερκολάνο δεν υπάρχει. Και μου κάνει εντύπωση, 250 χρόνια που έχουν βρεθεί οι πάπυροι αυτοί στα ελληνικά να μην υπάρχει, μου κάνει πραγματικά εντύπωση. Υπάρχουν όμως άλλα βιβλία, γνωρίστε. Εδώ μόλις κυκλοφόρησε ένα βιβλίο του Ρένου Αποστολίδη με τίτλο «Όλα όσα γνωρίζουν οι νεοέλληνες για τους αρχαίους Έλληνες». Λοιπόν, κοίταξε, βλέπεις. Εδώ πέρα πληροφορίες, Εδώ. Θα μας δίνει πληροφορίες ο άνθρωπος. Και άλλες πληροφορίες. Και άλλες πληροφορίες. Βλέπεις. Ορίστε. Δηλαδή, τι μας λέει ο Ρένος Αποστολίδης. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Ότι είμαστε του βάρια. Μέσα σε αυτό το άγραφο βιβλίο, το οποίο είναι και το τελευταίο του Ρένου Αποστολίδη, το έγραψε λίγο πριν πεθάνει, είναι αποτυπωμένο ένα συμπέρασμα για τους νεοέλληνες μιας ολόκληρης ζωής. Ο συγγραφέας και φιλόλογος Ρένος Αποστολίδης δίδαξε για πολλά χρόνια ιστορία, αρχαία και νέα ελληνικά. Μια αδιόριστη για 7 χρόνια καθηγήτρια, η Αντιγόνη, γράφει και αυτή ένα βιβλίο, το πρώτο της, για το Δημητράκη, το νεοέλληνα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι λέει. Το θέμα της παιδείας είναι ακρογωνιαίος λίθος για τον πολιτισμό μας. Γι' αυτό το λόγο έχουν επιστρατευτεί όλες οι δυνάμεις του κράτους για να το χειριστούν κατά τον καλύτερο τρόπο. Έχουμε το καλύτερο Υπουργείο Παιδείας στη διάθεσή μας, ενισχυμένο μάλιστα και με το θρησκευμάτων. Το μοναδικό όραμα των ανθρώπων αυτών είναι μία σύγχρονη παιδεία όπου εμείς, οι νεοέλληνες, θα έχουμε άποψη. Το κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι ο Δημητράκης. Ο Δημητράκης μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, στο Δημητράκη δημιουργήθηκαν ψυχολογικά προβλήματα. Γιατί ήθελε να μάθει πριν γίνει πρόβατο, τι ήταν. Η τραγωδία του ελληνικού έθνους βρίσκεται στις δύο εκ διαμέτρου αντίθετες κοσμοθεωρίες που κουβαλάει 2 χιλιετίες τώρα. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι μία. Όμως, στη χώρα που γέννησε τη φιλοσοφία, το ελεύθερο πνεύμα εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να είναι φυλακισμένο μέσα στα θρησκευτικά δόγματα. Χρόνια τώρα, εκπρόσωποι των θρησκευμάτων, μαζί με το δεξιό αλλά και τον αριστερό ψάλτη, έκοψαν και εξαφάνισαν ολόκληρα κομμάτια της ελληνικής ιστορίας. Γιατί δεν πρέπει εμείς οι σημερινοί Έλληνες να μάθουμε για τα εγκλήματα που έγιναν κάποτε. Δεν πρέπει επίσης να μάθουμε για τους προγόνους μας, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τους προσοκρατικούς φιλοσόφους. Γιατί θεωρούνται τόσο σπουδαίοι, τι έχουν πει και τι έχουν προσφέρει στην ανθρωπότητα. Θυμάμαι τον πατέρα μου που φοβόταν μη γίνω κι εγώ πρόβατο με ψυχολογικά προβλήματα. Ανησυχούσε τόσο πολύ που τον είχε πιάσει μαύρη απελπισία. Δεν ήξερε τι να κάνει. Ώσπου αποφάσισε να μου μάθει αυτά τα λίγα γράμματα που ήξερε πριν ακόμα πάω σχολείο με το δικό του τρόπο. Ο πατέρας μου πίστευε ότι τα γράμματα έχουν μπει στη σειρά όπως μεγαλώνει ο άνθρωπος. Όταν γεννήθηκες, «Α», είπες, «το Β είναι το δεύτερο γράμμα στη ζωή του ανθρώπου». Μουσική
Έπρεπε να διζάξεις για να πεις γάλα. Το γάμα είναι το τρίτο γράμμα στη σειρά και ακολουθεί το δέλτα. Και όταν μάθεις και το έψιλον, που είναι το πέμπτο γράμμα, τότε θα βρεις το δρόμο σου για να διαμορφώσεις το εγώ σου. Σημείο αναφοράς για τους Έλληνες είναι η Ακρόπολη. Ο καθένας μας όμως τη βλέπει με διαφορετικό μάτι. Άλλος πηγαίνει στην Ακρόπολη για να λιαστεί. Άλλος γιατί του αρέσουν οι καριάτιδες. Άλλος για να κάνει το σταυρό του. Να πάει καλά η μέρα μας. Να πάει καλά η μέρα μας. Κάποιοι άλλοι όμως βλέπουν την Ακρόπολη σαν αντιπαροχή, όπως μας υπενθυμίζει ο καλλιτέχνης. Μια φορά το χρόνο όμως, την καθαρά Δευτέρα, ανεβαίνουν όλοι στην Ακρόπολη και στο Φιλοπάπο. Έχουν το συνήθιο, όπως οι Ποσειδονιάτες, τα παλιά τους έθιμα να αναβιώνουν, για να θυμούνται μια φορά το χρόνο πως κάποτε ήσαν Έλληνες ένα καιρό κι αυτοί. Δεν θυμάμαι. Μη με κοιτάς. Σε φοβάμαι. Μη με κοιτάς. Μη με ρωτάς. Μόνο ένα ερώτημα έμεινε ακόμα. Τι έγινε με το Δημητράκη? Βρήκε τι ήταν πριν γίνει πρόβατο? Ο Δημητράκης στην αρχαία εποχή ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος. Ήταν ατρόμητος και μπορούσε να τα βάλει ακόμα και με τους θεούς. Έψαχνε λοιπόν να βρει ποιος τον μεταμόρφωσε. Έμαθε ότι η ζημιά έγινε στο Βυζάντιο κατά την περίοδο του χριστιανισμού. Τότε τον υποχρέωσαν να σκύβει και να προσκυνάει τους παπάδες και να τους φυλάει τα χέρια και τα πόδια. Από το πολύ προσκύνημα άρχισε να περπατάει με τα τέσσερα, ώσπου μεταμορφώθηκε σε πίμνιο, σε αμνό της εκκλησίας και μπήκε στο κοπάδι. Και από τότε άρχισε να μιλάει σε μια νέα διάλεκτο.